Σε μια Ελλάδα που κυριαρχεί η αποκλειστική απασχόληση του τουρισμού και των μικρών επιχειρήσεων, η παραγωγική διαδικασία γενικά, εδώ και πολλέ δεκαετίε, βρίσκεται σε πλήρη διάλυση, επηρεάζοντα τι δυνατότητε τη χώρα μα, που διώχνει τα παιδιά τη στο εξωτερικό και βογκάει να αναπληρώσει το τεράστιο χρέο τη. Οι πολίτε παραπονιούνται για κακοπληρωμένε δουλειέ και έχουν τεράστιο δίκιο, ενώ ο κρατικό μηχανισμό αναζητά χρήμα για τι ανάγκε τη χώρα σε όλου του τομεί. Μια πηγή φυσικού πλούτου της χώρας μας είναι ο χρυσός που είναι αποθηκευμένο στο επέδαφο τη Χαλκιδική εκατομμύρια χρόνια, ο οποίο ιστορικά χρηματοδότησε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή δραστηριοποιούνται ξένε εταιρείε που βγάζουν χρυσό, ο οποίο αυτήν την περίοδο τη παγκόσμια οικονομική τη είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμο για κάθε χώρα, ειδικά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ελληνικό μέσο μαζική ενημέρωση, επιδόσει ρεκόρ επέτυχε το 2023 η Eldorado Gold που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική. Η παραγωγή χρυσού αυξήθηκε κατά 7% υπερκαλύπτοντα τον στόχο. Όπω ανακοίνωσε η εταιρεία, από τα τέσσερα μεταλλεία τη στη Χαλκιδική και πριν ολοκληρωθεί το μεγάλο συγκρότημα στι Κουριέ, έβγαλε 485.139 ουγγέ χρυσού, δηλαδή 15.087 κιλά ή 15.087 τόνου μετάλλου. Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή του χρυσού, περίπου 2.030 δολάρια η ουγγιά, το μέταλλο αυτό στην τελική του μορφή καθαρός χρυσός σε πλάκες αξίζει 883 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 818 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή τιμή του χρυσού πραγματικά πετάει στα ύψη φτάνοντας στα 2.050 δολάρια, αποκαλύπτοντας το τεράστιο κέρδος για την εταιρεία και την αντίστοιχη τεράστια απώλεια για το ελληνικό δημόσιο, αν αυτό εκμεταλλεύονταν τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής μονοπωλιακά. Μιλάμε για ασύλληπτα κοιτάσματα χρυσού και άλλων κρίσιμων μεταλλευμάτων για την αισθμένουσα ελληνική οικονομία που αναζητά κεφάλαια για το εθνικό χρέος, την άμυνα, την παιδεία, την υγεία και άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Γιατί δόθηκαν αυτά τα στρατηγικά κοιτάσματα στην Χαλκιδική σε ξένες εταιρείε και δεν τα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το ελληνικό δημόσιο, αλλά ξένες, ανώνυμες εταιρείε που κερδίζουν αυτές τα τεράστια κέρδη από την εξόριξη χρυσού. Την στιγμή που το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, τα νοσοκομεία, ο λαό μα υποφέρει και η κυβέρνηση αναζητά κεφάλαια, ο ελληνικό χρυσό φεύγει στο εξωτερικό, χωρί να μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε σχεδόν στο ελάχιστο. Δικαιολογίε περί ειδική τεχνογνωσία και άλλε ιστορίε καθημερινή τρέλα δεν πείθουν κανέναν. Αυτοί οι ειδικοί που κατά καιρό μιλούν για πάμπλουντη Ελλάδα εισπράτοντα την χλέβη διαφόρων, ξέρουν πολύ καλά τι λένε και καλό θα ήταν να ακουστούν από του υπεύθυνου ασκήσεω πολιτική στη χώρα μα κάποτε. Η Ελλάδα μπορεί να επιζήσει και να ανθίσει οικονομικά με το εμπορικό στόλο τη, που θα φέρει ελληνική σημαία και έδρα σε ελληνικά λιμάνια, με υπέδαφο γεμάτο σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων ω κινητήριου μοχλού ανάπτυξη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.